Συναντώμεθα εις τον ναό του Κυρίου για να τον ευχαριστήσουμε για τα αγαθά που μας παρέχει, για τον φωτισμό που μας δίδει, για την ενίσχυση που μας παρέχει μέσα εις τον αγώνα της ζωής μας σε όλες τις φάσεις αυτής της ζωής. Σήμερα ειδική υπηρεσία
του στρατού του Θεού μέσα εις αυτόν τον κόσμο, του στρατού του κράτους μας που εορτάζει στην μνήμη του Αγίου Σεβαστιανού και του στρατού της Εκκλησίας που συνταυτίζεται με το στρατό του λαού του Θεού για να δοξάσει το όνομα του Παναγάθου Θεού. Χαιρετίζομαι τον διοικητή του στρατοπέδου αυτού και όλους τους συνεργάτες του, τους αξιωματικούς και τους στρατιώτες, οι οποίοι με πολύ σεβασμό και κατάνοιξη και πίστη παρακολουθούν αυτή τη λειτουργία, όπως και όλους τους επισκέπτες που ήρθαμε σήμερα για να συνδοξάσουμε και να συνεορθάσουμε. Πάνω δε από όλους, τον συνταγματάρχη μας, ο οποίος επιβλέπει πάνω στην καλή λειτουργία αυτού του τάγματος, της υπερασπίσεως των ιδανικών της φυλής μας, του κράτους μας, σε αυτές τις περιθώριες περιοχές της πατρίδας μας, τα νησιά μας, για τα οποία εμείς οι Δωδεκανήσιοι και οι νησιώτες υπερηφανευόμεθα για την πίστη μας, για την ευλάβειά μας, για την αφοσίωσή μας στις αρχές του κράτους και της θρησκείας μας. Και σκέπτομαι λοιπόν σήμερα πόση ταύτιση υπάρχει μεταξύ ημών και ημών. Πώς δηλαδή διαπιστώνουμε εμείς που ερχόμεθα και επισκεπτόμεθα αυτό το στρατόπεδο, πόσο συνταυτιζόμεθα μέσα εις την μέθοδο της εργασίας προς ένα και μόνο σκοπό να υπηρετήσουμε τη ζωή μας πάνω στη γη. Στρατός του κράτους και στρατός της Εκκλησίας. Δύο παράλληλες γραμμές, οι οποίες όμως ευτυχώς και κάπου συναντώνται. Όπως στην παλαιά εποχή υπήρχε ο στρατός του κράτους και της αυτοκρατορίας και ταυτόχρονα υπήρχαν και το κράτος της Εκκλησίας και δεν συνειντώντο. Όχι μόνο δεν συνειντώντο σαν παράλληλες γραμμές, αλλά και συνεκρούοντο μέχρι θανάτου, μέχρι εξοντώσεως εξού και τα μαρτύρια όλων εκείνων που ήθελαν να πιστεύουν εις τον Θεό και εις τον Χριστό και να ακολουθούν τα διδάγματα. Εμείς σήμερα έχουμε την ευτυχία, όπως ο χριστιανισμός της εποχής εκείνης έκανε αυτό το θαύμα των κοινωνικών να ενώσει τον άνθρωπο κάτω από τον Χριστό μέσα στην κοινωνική του ύπαρξη, μέσα στις εκδηλώσεις της ζωής του, ταυτόχρονα δε και στην πίστη του εις τον Πανάγαθον Θεό, εις τον Χριστό, δια την σωτηρία της ψυχής του. Συνυφασμένη η ζωή μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο, δίφτωμος αυτή η ζωή, η υγιεινή, το σώμα μας και το πνεύμα μας, το οποίο υπάρχει και συνεχίζει την ύπαρξή του εις τον αιώνα. Σήμερα στο αποστολικό μας ανάγνωσμα διαβάσαμε τον Απόστολο Παύλο, αυτόν τον μεγάλο διδάσκαλο για όλους τους ανθρώπους, αλλά κυρίως για εμάς τους χριστιανούς, αυτόν τον φιλόσοφον, επιστήμονα, βαθύν, γνώστην των πραγμάτων της εποχής της ρωμαϊκής εκείνης, αλλά και ταυτόχρονα με τα στραφέντα εις τον Χριστό με το θαύμα της Δαμασκού. Αυτός ο Απόστολος όρμωσε όλη την οικουμένη της εποχής εκείνης. Αυτός δίδαξε, αυτός έδωσε γραμμές μέσα εις την πορεία της ανθρωπότητας. Και έκανε και τους μαθητάς του και γράφει στο μαθητή του, τον Τιμόθεον, συμβουλές. Πώς να συμπεριφέρεται στην ζωή, πώς να κρατήσει αυτή τη πίστη στον Χριστό. Και αυτή η διδασκαλία είναι ο γνώμονας μέσα εις τον οποίο πρέπει να κινείται ο άνθρωπος. Να μην απαλλάσσεται από αυτόν τον γνώμονα. Όσες φορές απαλλάζεται, χάνει τον εαυτό του, χάνει τον προορισμό του, χάνει τη γραμμή του. Να λοιπόν γιατί ο στρατός είναι ένας πρόδρομος της πίστεως και της διδασκαλίας της Εκκλησίας. Να γιατί η Εκκλησία αγαπά, σέβεται, τιμά τον στρατό της
γιατί από τα παιδιά της, από την ύπαρξή της, προσφέρει προς την κοινωνία αυτό το σώμα του Χριστού, αυτό το σώμα του λαού, αυτό το σώμα της κοινωνίας, για να την υπηρετήσει, για να εξασφαλίσει την ύπαρξή της και για να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Βλέπετε το σύστημα του στρατού, ταυτίζεται με το σύστημα της Εκκλησίας. Εμείς μέσα στην Εκκλησία τι διδάσκουμε, τι μας διδάσκει το Ευαγγέλιο, τι μας διδάσκει ο Απόστολος Παύλος, τι μας διδάσκουν τα Ευαγγέλια, τι μας δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός. Μας δίδαξε τον απόλυτο σεβασμό προς το όνομά Του, την υπακοή μας στους ανθρώπους που μας διοικούν, την υπακοή μας, τον σεβασμό μας, την υποταγή μας, όλη μας την ύπαρξη την δίδουμε εις αυτούς τους θεσμούς για να μπορέσουμε να υπάρξουμε και να ζήσουμε κοινωνικά, ελεύθερα, αλλά και συγκεκριμένα, ισορροπημένα μέσα στην ζωή. Τι κάνουν οι στρατιώτες μέσα στο σύστημά τους? Νομίζετε ότι δεν σας παρακολουθούμε εμείς που είμαστε απ' έξω? Ταυτιζόμεθα εις τον τρόπο της συμπεριφοράς μας. Και εμείς που έξω από το στρατό που βρισκόμεθα, παραδειγματιζόμεθα από το σύστημά σας και την άσκησή σας. Οι στρατιώτες τους οποίους έχετε στα χέρια σας είναι η ζωή του έθνους μας, του κράτους μας, της πίστεώς μας, της εκκλησίας μας, όλης αυτής της παραδόσεως η οποία άφησε πίσω της ίχνα τρομερά, θαυμάσια, εξαίσια μέσα στην ιστορία. Και χάρη σε αυτή την παράδοση ζούμε και κινούμεθα και είμεθα μέσα σε αυτή τη ζωή. Οι στρατιώτες, ελπίζω, νομίζω, με το παράδειγμα των, το ειδικό σας, των υπταμένων, των υπερεχόντων, των εκείνων οι οποίοι διοικούν, παραδειγματίζονται και βγαίνουν από αυτό το σχολείο, όπως έλεγα και χτες, με νέες δυνάμεις και ο Θεός να τους αξιώνει μέσα στη ζωή να εφαρμόζουν αυτές τις αρχές τις οποίες εσείς διδάσκετε εδώ. Είσαστε, αγαπητοί μου συνάδελφοι, αδελφοί, παραδείγματα προς μίμηση. Χαίρομαι ιδιαίτερος που μου δίνετε η ευκαιρία τώρα που βρίσκομαι στην πατρίδα μας και ζω μαζί σας να σας συγχαρώ για το έργο το οποίο κάνετε. Μην αμφιβάλλετε ότι εμείς σας συνοδεύουμε με τις προσευχές μας, από τα βάθη της καρδιάς μας και παραδειγματιζόμεθα για αυτό το οποίο κάνετε, γιατί γνωρίζομαι ότι το κάνετε από τα βάθη της καρδιάς σας με υπευθυνότητα για αυτή την άσκηση προς τα παιδιά μας τα οποία έχετε στα χέρια σας όσο διάστημα τα έχετε, για να τα χαρκεύσετε, να τους κάνετε χαρακτήρες δυνατούς, να αντέχουν σε όλα τα κύματα της ζωής, να μπορέσουν να είναι άξιοι εργάτες του έθνους και του Ευαγγελίου ταυτόχρονα μέσα εις αυτόν τον σύγχρονο κόσμο που τόσο πολύ μεταβάλλεται με τις διάφορες θεωρίες οι οποίες διαδίδονται και τις οποίες όλοι μας παρακολουθούμε. Σεβασμός, υπακοή απόλυτη στον στρατών, αρχές απαράβατες, γιατί χωρίς αυτές τις αρχές δεν μπορεί ένα στράτευμα να προοδεύσει. Άσκηση, τρομερή άσκηση, μέχρι αυτοθυσίας μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου. Και οι στρατιώτες μας γυμνάζονται κάτω αυτές τις αρχές των αρχηγών τους, οι οποίοι τους διοικούν. Σήμερα, για αυτή την μεγάλη εορτή την οποία κάνουμε εδώ, εις αυτόν τον χώρο, εις αυτό το ύψωμα του νησιού της Κο, όπου σκεπάζει όλη την ακτή των νησιών μας, και συγχαίρω τον ταξίαρχό μας, ο οποίος επιβλέπει και καθοδηγεί τα διαβήματά σας. Συγχαίρω τον διοικητή σας και τους συνεργάτες σας. Σιγά σιγά σας γνωρίζω και σας ζητώ συγγνώμη που δεν σας αναφέρω ένα ειδικά, διότι δεν σας γνωρίζω στο έργο το οποίο κάνετε. Αλλά στο πρόσωπο του διοικητού σας διακρίνω τον άνθρωπο εδώ από το πρωί. Όταν ήρθα, εκείνος με υποδέχτηκε σαν ένας απλός στρατιώτης του Κυρίου.
με τόση ευλάβεια, με τόση καλοσύνη και με τόσο σεβασμό. Τον παρακολούθησα. Δεν σας γνωρίζω, κύριε διοικητά, σας γνώρισα εδώ. Να έρθει στο ναό, να επιθεωρήσει όπως επιθεωρεί μέσα στο στράτευμα όλους εσάς τους στρατιώτες, να είσαστε εντάξει, έτοιμοι σε κάθε στιγμή να δώσετε παρόν, να είναι όλα στη θέση τους. Ακόμα ο διοικητής σας μάζευε χαρτάκια ή μάλλον άνθη τα οποία έπεσαν να είναι καθαρός ο ναός. Πρώτη φορά το είδα, ένας διοικητής που έκανε τον επιστάτη εδώ και έκανε προσκυνήματα με αυτές τις σκύψεις του αυγένους του και της ψυχής του και της υπάρξεώς του να μαζέψει εκείνο το οποίο ήταν περιττό για τον καλοπισμό αυτός της Εκκλησίας. Φαντάζομαι λοιπόν πόση αγάπη έχετε μέσα σας, πώς αυτή η προσφορά σας ταυτίζεται με την προσφορά της Εκκλησίας, πώς η υπηρεσία σας είναι τόσο πολύτιμη μέσα στο έθνος μας, στο κράτος μας, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτό το ύψος, αυτό το ηθικό το οποίο μας λείπει και το οποίο είναι θα υποχρεωμένοι να κρατήσουμε για να σταθούμε στα πόδια μας. Πώς είναι η ευθύνη σας και πώς είναι η δική μας αναγνώριση για αυτή σας την προσφορά. Δεν θέλω περισσότερο να επεκταθώ πάνω εις αυτά τα οποία η Εκκλησία ονειρεύεται. Δεν θέλω να σας πω ότι η Εκκλησία έχει όνειρο μεγάλο, υψηλό, θείον, του Χριστού τα μηνύματα δηλαδή, διότι βλέπει τον κόσμο πάνω από τον κόσμο και ξέρει ότι, όπως έλεγε ένας ποιητής, δεν ξέρω πώς τον λέγανε, τον ξέρω, Λουδοβίκος λέει τον Αναγείο, διάβαζε ένα βιβλίο και λέει, σας έδωσα να λέει φτερά, λέει η ελευθερία, η οποία είναι μια αρετή, την οποία λυνεί όλος ο κόσμος. Έχουμε ελευθερία, λέει. Ελευθερία, ελευθερία. Ο σημερινός ο κόσμος βασίζεται πάνω στην ελευθερία. Η Γαλλική Επανάσταση μιλεί για ελευθερία. Αλλά η Ελλάδα μιλεί ελευθερία και στον ύμνο της. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού του Ιωδερή. Αυτή η ελευθερία που μας εψυχώνει. Αυτή λοιπόν η ελευθερία που είναι κοινό χτήμα καθενός, λέει προς την άλλη αρετή την οποία πρέπει να έχει ο άνθρωπος, την αγάπη. Λέει λοιπόν η ελευθερία προς την αγάπη, σου έδωσα φτερά να πετάξεις, να πας εκεί που πρέπει να πας, που εκεί προέρχεσαι και εσύ δεν τα χρησιμοποιήσεις. Τι τα έκανες αυτά τα φτερά, αυτά που σου έδωσα αυτά τα φτερά, τι τα έκανες, ομιλεί προς την αγάπη. Τα έχασες, απαντά η αγάπη, τα έχω τα φτερά. Όπου όμως τα χρησιμοποίησα, έχασα τον δρόμο. Όταν έχουμε την ελευθερία, όπως την εννοούμε, την απόλυτη απαλλαγή του ανθρώπου από κάθε άλλο το οποίο μας επιβάλλεται και τη χρησιμοποιούμε κατά τον δικό μας τον τρόπο, χάνουμε τον δρόμο. Δεν βρισκόμαστε μέσα στον δρόμο που πρέπει να βρισκόμαστε. Και απαντάει πάλι η ελευθερία, κρίμα λέει, γιατί εκεί που σου έταξα να είσαι, μόνο με αυτά τα φτερά μπορείς να φτάσεις. Και ενώ εσύ αυτά τα φτερά τα έχασες, χάνεις και τον δρόμο σου. Να λοιπόν, πόσο σημασία έχουν τα μηνύματα που μας δίδει ο Χριστός, πόσο η θυσία Του, η ενσάρκωσή Του, η γέννησή Του μέσα στον κόσμο μας τώρα που μας έρχεται στα Χριστούγεννα, πόσο πρέπει να καταπραίνει την ύπαρξή μας, να της δώσει το περιεχόμενό της, να της δώσει τον προορισμό της, να της δώσει ότι είναι άνθρωπος και αυτού του κόσμου τον οποίον έχουμε και ο οποίος μας περιβάλλει και ο οποίος μας παρέχει όλα τα αγαθά του και όλη την ωραιότητά του, όλη την ομορφιά του και πόσο η ψυχή μας πρέπει να ανέρχεται προς τα πάνω, να βλέπει και τον ουρανό, να έχει και τα φτερά και να μπορέσει να πετάξει και να μην βαδίζει το δρόμο μόνο μέσα σε αυτή τη ζωή. Έχετε λοιπόν αυτά τα φτερά και η ζωή να είναι πάντοτε ευλογημένη. Οι μέρες που μας έρχονται να είναι ευτυχισμένες για όλο τον κόσμο, για μικρούς και για μεγάλους, για παιδιά, δέντρα που ανάγουν,
λαμπιόνια που αράβονται χιλιάδες και χιλιάδες, φωτίζεται όλος ο κόσμος. Ας μην μείνει ο κόσμος μόνο στα λαμπιόνια, όπως τα λέμε, να ανάψει κι άλλο φως ακόμα. Αυτό το άστρο που οδήγησε τους μάγους, εκείνο να μας καθησυχάζει, εκείνο να μας ηρεμεί, εκείνο να μας ευλογεί και να μας δυναμώνει. Ο στρατός μας μας δυναμώνει και μας εγγυάται ότι ο χαρακτήρας του ανθρώπου μορφώνεται μετά από διδασκαλία, στερεώνεται, χαρκεύεται για να μπορέσει να αγωνιστεί πραγματικά αυτό τον αγώνα της ζωής, ο οποίος είναι ένας αγώνας δύσκολος, αλλά ένας αγώνας ωραίος, ο οποίος εάν τον χρησιμοποιήσουμε με τα φτερά που μας δίδει η ελευθερία μας, τότε θα φτάσουμε σε αυτό το στο οποίο προοριζόμεθα και τότε η αγάπη και όλες οι άλλες αιρετές θα λάβουν σάρκα και οστά μέσα στη ζωή μας. Ήθε ο Θεός να μας ευλογεί όλους, μικρούς και μεγάλους, στρατεώτες και λαό του Θεού, χρόνια πολλά. Έβραμε εμείς την αλήθρη, αδιέλευταν τριάτα προσκυνώντες, αφήγαν ημάς έσωσε. Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντας επί Σύ πεπιθώντας, σώσω το λαό Σου και ευλόγησο την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξω. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου. Σύ αυτούς αντιδόξου δική Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς Σου ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνη το κόσμο Σου δόρισε. Τες Εκκλησίες Σου, τις ιερεύσει της άρκους ημών το στρατό και βαντή το λαό Σου. Ό,τι πασαδόσεις ακατοίκε που αδόρημα τέλειον, άνω θελεστή καταβαίνω εξ του Πατρός των Φώτων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ίσον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλαιό Σου δεόμεθά Σου επάκουσον και λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Ιερεμίου. Κύριε λέησον. Και πάει σε Χριστό ημών αδελφότητο. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εν ιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάρας αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θόρασαν και αέρα φιλο Χρήστου ημών στρατού, και το σωμάτων ασπαδία. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αματιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν την ίσο κομοπόλη και νωρία τα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας τα αυτής και των δούλων του Θεού, του ταξιάρχου, του διοικητού, υποδιοικητού, των αξιωματικών, υπαξιωματικών, των οπλητών, του πολιτικού προσωπικού, με τα σύζυγων, τέκνων, φίλων και αδερφών ημών, υγείας, θείας, βοηθείας υπέρ αυτών, υπομέν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εν ιδεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την Κομοπόλη, το αυτού την Πάσαν Πόλη και χώρα να πόρκεις δήμου λίμου, σεισμού, καταποντισμού, πύρος μαχαίρας, επιδρομή σαν αμφίλο εμφυλίο πολέμου και φνηδίο θανάτου και περ του ήλιον ευμένη και ευδιάλεκτο για να έστε τον αγαθόν και φιλάνθρωπο Θεόν ημός να αποστρέψει και διασκεδάσει πάσαν οργήν και νόσον καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαία του απειλής και λέησε ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εντιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον τον Θεόν ημών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς. Αμήν.
Επάκουσον ημών ο Θεός, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενουήμι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμουν γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αλλή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Τα σκεφαλά σημών το Κύριο κλείνομαι. Δέσποτα πολυέλεε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αγίου Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιβίων, Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών, Διονυσίου και Νεκταρίου των Εναγίνη Νεοφανών Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρονος και Στατριάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Ιγνατίου, Πολυκάρπου, Χαραλάμπους και Ελευθερίου, του Αγίου Σεβαστιανού που την νήμην επιτελούμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, εφρόσδεκτον ποιήσον τη δέηση ημών, δόρισε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωή, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσον τα ψυχά ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αυτός ευλόγησον και τους άστους τούτους,
των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν της οίκης των εορταζόντων και τιμώντων την πανήγυριν τάρτη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ του δόξα να απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωμπιού Σταυρού, προστασίες από τη μία του Αγίου δυνάμει των σωμάτων, προστασίες από τη μία του Αγίου προπήρου του δρόμου και μαθούς του Ιάρου, τον Αγίου δόξου καλλινή κορματήρο, τον Οσίου και Θεοφόδο Ματήρο ημών, τον Αγίου και Δικαίου Θεοματώνων Ιακήμ και Άνης, και τη μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων, ελεήσει και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημών. Η ευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Κάνουμε και μία περιφορά, αλλά ο καιρός δεν μας το επιτρέπει πολύ. Όμως ο αγιασμός αυτού του στρατοπέδου με τις προσευχές και τις μεσητείες του Αγίου που εορτάζουμε σήμερα, του Αγίου Σεβαστιανού, να μας ευλογεί όλους, να ευλογεί αυτό το στρατόπεδο, να είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση προς τα νέα αυτά παιδιά τα οποία υπηρετούν την πατρίδα, και σε εσάς να επιτελείτε το καθήκον σας και ο Θεός να ευλογεί όλους μας. Χρόνια πολλά και πάλι. Την ελδόξον την προσκαιρόν καταλήπον ουρεχώς αθρήσει εδόξα σας τον αγροθέτη Χριστόν σεβαστιανέ.